Καλησπέρα σας. Εσάς περιγράφω, κύριε Αποστολίδη, τόση ώρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, γεια σας. Τι κάνετε? Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Ήθελα σήμερα μια ήρεμη δύναμη όπως είστε εσείς και με την φιλοσοφία που έχετε, γενικότερα την ηρεμία που έχετε στο μυαλό σας και τις γνώσεις σας, να μας πείτε τι είδατε χθες το βράδυ από τον φετινό ΠΑΟΚ, από τον καινούριο ΠΑΟΚ. Ναι, κοίταξε, όπως το περιέγραψες τώρα πρόσφατα που σε άκουγα, δεν είναι ούτε έτσι ούτε αλλιώς. Δηλαδή δεν ήταν τα πράγματα πριν από το παιχνίδι ότι είναι όλα εύκολα, γιατί ο ΠΑΟΚ εύκολα θα περάσει τη Λεύσκη και στη συνέχεια θα προχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση με επιτυχία. Αλλά μετά από το παιχνίδι επίσης θέλω να πω ότι δεν έγινε τα πράγματα, αν τα δει κανείς έτσι ρεαλιστικά, δεν έγινε τα πράγματα, ας πούμε, τόσο άσχημα όσο παρουσιάζονται γενικότερα από εδώ και από εκεί μετά από το παιχνίδι. Εγώ θα πω το εξής, ότι πράγματι βλέποντας το παιχνίδι διαπίστωσα ότι ο ΠΑΟΚ δεν ήταν το ίδιο έτοιμος αγωνιστικά όπως ήταν η Λεύσκη. Η Λεύσκη ήταν μια ομάδα η οποία έδειξε ότι έχει μια συνοχή πολύ μεγαλύτερη από τον ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά θα πω ότι πέρα από αυτό, νομίζω ότι και η μπάλα, οι φάσεις ευνόησαν την Λεύσκη στο να σκοράρει πάρα πολύ νωρίς με την έναρξη του παιχνιδιού, και στη συνέχεια, ενώ ο ΠΑΟΚ έπαιζε πλέον έτσι οργανωμένα και με προσπάθεια να είχε πάρει το χώρο και με προσπάθεια να βάλει ένα γκολ, το οποίο δεν ερχόταν βέβαια, ο φόβος ήταν να μην φάει και δεύτερο, πράγμα το οποίο έγινε σε μια φάση η οποία ήταν πραγματικά από το πουθενά. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ όντως φάνηκε ανέτοιμος, δεν είχε ακόμα με όλους αυτούς τους παράγοντες που προηγήθηκαν, δηλαδή με τόσους καινούργιους παίκτες, με τόσους νέους παίκτες σε ηλικία. Πραγματικά δεν είχε στα πόδια του παιχνίδια ούτως ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί. Δεν θεωρώ ότι τα πράγματα είναι τραγικά, σαφώς έχουμε αδυναμίες, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι στον επαναληπτικό αγώνα της επόμενης Πέμπτης, που θα έχει περισσότερες προπονήσεις στα πόδια τους, παραδείγματος χάρη ο Νάρη και ο άλλος, πώς το λένε, ο Σέντερφορ, ο Μπράντον Τόμας. Ο Μπράντον, δεν είχαν ούτε καν προπονήσεις στα πόδια τους, έτσι. Αλλά και όλοι οι υπόλοιποι παίκτες φάνηκε ότι ήταν λιγότερο έτοιμοι αγωνιστικά από ό,τι η Λεύσκη. Ναι. Αυτό είναι γεγονός. Και επίσης όμως είναι γεγονός και το ότι θα μπορούσε, ας πούμε, να μην είχε ευνοήσει στις φάσεις του γκολ τους Βούλγαρους και να γινόταν διαφορετικά. Όμως, ρεαλιστικά βλέπω ότι είναι πολύ σημαντικό το δεύτερο παιχνίδι την Πέμπτη. Εάν ο ΠΑΟΚ, που πιστεύω θα τα δώσει όλα, παρουσιαστεί στο γήπεδο πιο έτοιμος, πιο διαβασμένος πλέον, γιατί νομίζω ότι και το διάβασμα στο πρώτο παιχνίδι το χθεσινό ήταν λίγο έτσι όχι και τόσο μελετηρό. Ναι, γιατί το λέτε αυτό? Να σταθούμε λίγο σε αυτό που λέτε. Πώς το καταλάβατε αυτό το πράγμα? Δόθηκε γενικότερα η εντύπωση, ναι, και δεν έχει σημασία τώρα ποιος στέγει τα λοιπά, αλλά δόθηκε γενικότερα η εντύπωση ότι η Λεύσκη είναι μια ομάδα η οποία, εντάξει, είναι η Λεύσκη, έχει μια ιστορία, αλλά τα τελευταία χρόνια είναι αυτή που είναι, και ότι είναι μια ομάδα την οποία να πάω και εύκολα δύσκολα να την περάσει. Μιλάτε για αυτό που επικράτησε γενικά στην οικογένεια, κυρίως αυτή που κάθεται στην κερκίδα, γιατί είναι άλλο αυτό που προφανώς δουλεύετε στην ομάδα μέσα, έχοντας ένα αντίπαλο. Αυτό που περιγράψατε είναι αυτό που υπήρχε, όμως, ναι. Κρίνοντας όμως από την συμπεριφορά της ομάδας από το πρώτο λεπτό, έδειξε ότι η ομάδα θεωρούσε ότι το παιχνίδι αυτό θα μπορούσε να το πάρει ή να έφερε ένα καλό αποτέλεσμα, πάση θετικό για την επανάληψη αποτέλεσμα. Ναι.
διότι δεν ήταν μια ιδιαίτερη προσπάθεια, δεν ήταν μια έτσι προσεγμένη μεσοαμυντική συμπεριφορά από την ομάδα από την αρχή του παιχνιδιού. Ίσως αυτό να έγινε επειδή μπήκε τον γκολ στα πρώτα δευτερόλεπτα, στο πρώτο με την πρώτη φάση, και ίσως αυτό να και υποσυνείδητα οι παίκτες, αλλά και με εντολή από τον πάγκο, να έδωσε λίγο χαλάρωση στο μεσοαμυντικό και να κοίταξε η ομάδα περισσότερο το μεσοεπιθετικό για να ισοφαρίζει. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως φάνηκε ότι πίσω στο μεσοαμυντικό χαφ και κυρίως αμυντική γραμμή δεν είχαν τη σύνδεση, δεν είχαν την αντίδραση, δεν είχαν την αλληλοκάλυψη, και φάνηκε καθαρά στο γκολ που ναι μεν έγινε λάθος, αλλά από εκεί πέρα δεν υπήρχε αλληλοκάλυψη. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν χάθηκε ο κόσμος από τη μια, σαφώς θέλουμε βελτίωση, αλλά είναι πολύ σημαντικό το δεύτερο παιχνίδι. Εάν παίξει η ομάδα πιο προσεκτικά, πιο δυνατά, που νομίζω θα το κάνει πιο αποφασιστικά, και αν η μπάλα ευνοήσει σε μία-δύο φάσεις, θα μπορεί να γίνει διαφορά. Σίγουρα. Βέβαια, από την άλλη πλευρά είναι δύσκολο, θέλει προσοχή και στο μεσοαμυντικό παιχνίδι και στην Τούμπα, γιατί είναι 2-0. Λες ότι μπορείς να παίξεις μπροστά, ξέρω εγώ, και να βγάλεις ένα-δύο γκολ γρήγορα, να το πας στο μάτι, να το πάρεις, να κάνεις την ανατροπή, να το πας στην παράταση ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάει όμως η ομάδα ότι ένα γκολ άμα βγάλουν οι Βούλγαροι μέσα στην Τούμπα, τότε πλέον νομίζω ότι οι πιθανότητες λιγοστεύουν δραματικά. Ναι. Αυτό που εγώ, αυτό εισέπραξα τουλάχιστον από χθες το βράδυ, είναι ότι σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης δεν φάνηκε να αντιδρά ο ΠΑΟΚ, κύριε Αποστολίδη. Δηλαδή δεν υπήρξε στιγμή που να πούμε ότι, γιατί τώρα αν τα βάλουμε κάτω, σίγουρα, δηλαδή 5 λεπτά ή τέλος πάντων βλέποντας και το ρόστερ των ομάδων, είναι εύκολο να βγάλεις το συμπέρασμα ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο ποιοτικός από τους Βούλγαρους, και αυτό το παραδέχονται και οι ίδιοι. Αλλά δεν έβγαλε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού έτσι μια αντίδραση ΠΑΟΚ. Εγώ λίγο θα διαφωνήσω σε αυτό. Πείτε μου. Εγώ θα διαφωνήσω σε αυτό, γιατί στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα, μετά από το γρήγορο, πολύ γρήγορο γκολ που δέχτηκε, στο πρώτο ημίχρονο αντέδρασε σαν προσπάθεια οργάνωσης και ανάπτυξης του παιχνιδιού. Επαναλαμβάνω, σαν προσπάθεια οργάνωσης και ανάπτυξης του παιχνιδιού. Ήθελε δηλαδή. Αλλά δεν μπορούσε να φτάσει και να έχει αποτέλεσμα, να έχει δηλαδή ένα γκολ ισοφάρισης. Εάν γινόταν αυτό, θα ήταν διαφορετική η εξέλιξη. Και εγώ προσωπικά, παρακολουθώντας το παιχνίδι και βλέποντας την προσπάθεια αυτή μετά από το 1-0, μέσα μου, ας πούμε, έτρεμα και έλεγα, εντάξει, τώρα μην φάμε κανένα γκολ ακόμα σε κόντρα, πράγμα το οποίο δυστυχώς έγινε. Η αντίδραση υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε το αποτέλεσμα της αντίδρασης, ούτως ώστε να μπορείς να διαμορφωθεί το σκορ έτσι και να γίνει άλλο παιχνίδι πλέον. Επειδή... ναι. Ναι, όχι, αυτό ήθελα να πω, έτσι, ότι η αντίδραση υπήρχε, προσπάθεια αντίδραση. Είδατε εσείς αντίδραση. Okay. Δηλαδή κατοχή μπάλας και τα λοιπά, μετά από το 1-0, ναι. Δηλαδή έπαιζε η ομάδα, λίγα ήταν τα λάθη τα οποία έκανε στο πρώτο ημίχρονο με τις μακρινές μπαλιές τελειώ, που προσπαθούσε να κτίσει παιχνίδι, αλλά δεν μπορούσε να βγει μπροστά εύκολα, και όταν έβγαινε μπροστά εύκολα δεν μπορούσε να δημιουργήσει μέσα στην αντίπολη περιοχή κατάσταση, ευκαιρία συγκεκριμένη για να γίνει γκολ. Και μία-δύο έτσι περιπτώσεις που συνέβησαν, δεν είχαμε και την τύχη να έχουν θετικό αποτέλεσμα. Μετά από το 2-0 όμως, πάση τότε στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά, ήταν λίγο οι προσπάθειες περισσότερο έτσι σπασμωδικές, και αυτό φάνηκε και από τις αλλαγές που έκανε και ο προπονητής, διότι έβαλε μέσα να παίξουν εξώγω παίκτες οι οποίοι είχαν 1-2 προπονήσεις και πρόσφατα υπέγραψαν συμβόλαιο. Ναι. Αυτή η προσπάθεια που γίνεται φέτος, επειδή τον παρακολουθείτε τον ΠΑΟΚ, παρακολουθούσατε και τι συνέβαινε στην προετοιμασία, τα φιλικά του παιχνίδια, εχθές ήταν το πρώτο επίσημο, αυτή η προσπάθεια που γίνεται φέτος θέλει χρόνο,
Δηλαδή έχει κάνει πολλές μεταγραφές ο ΠΑΟΚ. Έχει στοχεύσει σε ένα συγκεκριμένο, πώς να το πω τώρα, target group παικτών, δηλαδή νεαρών με προοπτικές κτλ. Είναι δύσκολο αυτό να το δούμε να εμφανίζεται ποσοστιαία σε μεγάλο βαθμό νωρίς. Δηλαδή πρέπει να περάσει χρόνος για να δούμε αυτό που έχει στο μυαλό του προπονητής. Έχουν μάλλον και ο προπονητής και ο αθλητικός διευθυντής στον αγωνιστικό χώρο. Από ό,τι φαίνεται, το κλαμπ αποφάσισε να κάνει μια αρκετά σημαντική έναρξη ανανέωσης φέτος. Και ας πούμε, πήρε παίκτες οι οποίοι ήταν νέοι σε ηλικία κυρίως, και αξιοποιεί και παίκτες νεότερους σε ηλικία δικούς μας παράλληλα. Αλλά το δύσκολο της υπόθεσης, αν θέλουμε να έχουμε και μια έτσι σταθερή διαδικασία ανανέωσης αποτελεσματική, αλλά και παράλληλα διεκδικήσεις, πιθανότητες, δυνατές διεκδικήσεων τίτλων, ναι. Το άσχημο είναι ότι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, που δυστυχώς είναι, γίνεται πολύ νωρίς, όπου ακόμα αυτό όλο το σύνολο της ομάδας δεν μπορεί να έχει την απόδοση που έχει, θέλει χρόνο δηλαδή, εκεί πρέπει πάση εσύ να το περάσεις αν μπορείς. Αυτό είναι το δύσκολο, δηλαδή όσον αφορά την ευρωπαϊκή πορεία, έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, ένα άλλο στοιχείο που χρειάζεται για να μπορέσεις και ανανέωση να κάνεις, αλλά και τίτλους να διεκδικείς με μεγάλες πιθανότητες, είναι ότι θέλεις σε μία-δύο θέσεις, θέλεις πέρα από τους νέους κλπ, θέλεις παίκτες οι οποίοι να έχουν την προσωπικότητα, να έχουν τη βαρύτητα, να έχουν, δηλαδή στο κομμάτι του center for, θέλεις πραγματικά να έχεις μία λύση που δυστυχώς δεν την έχεις τώρα, διότι αφενός ο Ολιβέιρα είναι τραυματίας, ο Κούτσιας, ο οποίος είναι μία πολύ καλή περίπτωση, που εγώ προσωπικά τον πιστεύω πολύ, είναι καινούριος, δυστυχώς δεν μπορεί να πεις να βγάλει το φίδι από την τρύπα ο Κούτσιας. Θέλεις προσωπικότητα, θέλεις εμπειρία, όπως επίσης και στο κομμάτι το μεσοεπιθετικό, το οργανωτικό, το νούμερο 10 που λέμε πάση περιπτώσει, που πρέπει να έχεις, δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις ανανέωση χωρίς να έχεις τους βασικούς σου άξονες με επίπεδο και εμπειρία. Έτσι μόνο θα μπορέσεις να κάνεις ανανέωση και να διεκδικήσεις τίτλους. Εμείς αυτό δεν το έχουμε κάνει. Η ομάδα δεν το έχει πετύχει αυτό για την ώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο υπόλοιπο των μεταγραφών, αλλά επαναλαμβάνω, το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι σημαντικό, γιατί θα σου προδιαγράψει την ευρωπαϊκή πορεία. Να πούμε και κάτι τελευταίο να μας πείτε, δηλαδή η διαχείριση τώρα αυτών των ημερών μέχρι το δεύτερο παιχνίδι, ποια είναι η σωστή διαχείριση γενικότερα σε όλο το γκρουπ, εντός και εκτός ομάδος? Τα ισοπεδώνουμε όλα για κανένα διήμερο και μετά ηρεμούμε? Είναι απλή η απάντηση, επειδή νομίζω με αυτά που είπαμε έγινε αντιληπτό, άλλωστε το ξέρει και ο κόσμος, πολύ περισσότερο μέσα στην ομάδα οι άνθρωποι, ότι είναι πολύ σημαντικό το πρώτο παιχνίδι να το περάσεις από το στο ερώτημά σου δηλαδή που λες, ότι δεν υπάρχει άλλη λύση παρά μόνο ο προπονητής, οι παίκτες να συγκεντρωθούν, να μπουν και να παίξουν όσο πιο αποφασιστικά και αποτελεσματικά μπορούν. Και φυσικά εγώ θα έλεγα και ότι ο κόσμος να κάνει λίγο υπομονή, να αγκαλιάσει το παιχνίδι αυτό, να βοηθήσει την ομάδα στο παιχνίδι αυτό της επόμενης Πέμπτης, και από εκεί πέρα ας ελπίσουμε ότι θα μπορούμε να το ανατρέψουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Η ευρωπαϊκή πορεία είναι πολύ σημαντική για πολλούς λόγους που το ξέρουν, το αντιλαμβάνονται όλοι. Να ζητήσω, δεν ήταν τελευταία, αυτή είναι η τελευταία, να ζητήσω να μπείτε λίγο στα δικά μας χωράφια. Τα μέσα πώς μπορούν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση, αυτή την εβδομάδα, απέναντι στην ομάδα? Εγώ δεν μπορώ ούτε αν να ήσασταν, αν ήσασταν στη θέση μου επικεφαλής, πώς θα το διαχειριστούν, τι είδους διαχείριση θα κάνατε και τι θα λέγατε, ας πούμε, στον κόσμο?
του ΠΑΟΚ. Κοίταξε, τα μέσα καταρχάς είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, έτσι, ναι. Για να το πούμε και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί, δεν μπορεί να πει κανείς να καθορίσει πώς θα λειτουργήσουν τα μέσα και τα λοιπά. Τα μέσα λειτουργούν με βάση την πορεία και τα αποτελέσματα. Και εν πάση σε κάποια που είναι κοντά σε κάθε ομάδα, περισσότερο, οπωσδήποτε μπορεί να βοηθήσουν. Δηλαδή, εκείνο που χρειάζεται είναι όλο το... Όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ, ας το πω έτσι με μια γενικότητα, ναι. Όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ, πέρα από την ομάδα αυτή καθ' αυτή, θα πρέπει να βοηθήσει, αγνοώντας ή ξεχνώντας την εμφάνιση αυτή του πρώτου παιχνιδιού, θα πρέπει να βοηθήσει όσο περνάει από το δικό του χέρι, ούτως ώστε να γίνει, ας πούμε, το θαύμα αυτό της ανατροπής την Πέμπτη. Είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα φέτος. Τώρα, αν γίνει, θα είμαστε πάρα πολύ καλά. Από εκεί πέρα θα δείτε ότι θα εξελιχθούν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αν δεν γίνει, τι να κάνουμε. Υπάρχει και η ευρωπαϊκή πορεία για φέτος. Κύριε Αποστολή, ας ελπίσουμε ότι θα γίνει. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά.